Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles upon the shelf. And don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset. Χρειαζόμουν για να δροσιστώ και θα βάλω και air condition, γιατί δεν γίνεται, παιδιά. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και θα μου πείτε, και θα έχετε και ένα δίκιο. Αφού κάνει τόση πολύ ζέστη, τι σε έπιασε και έκανε αφέλειες, Μαργιαλενάκη. Αλλά τι να σας πω, βρε κορίτσια μου, τι να σας πω. Ότι καρφώθηκε στο μυαλό μου τις τελευταίες 10-15 μέρες, βασικά, ναι. Μετά που γύρισα από την Αθήνα, καρφώθηκε στο μυαλό μου, γιατί αν το είχα σκεφτεί πιο πριν, θα το είχα κάνει στη Σύση, που σας έδειξα και στο προηγούμενο βλογκάκι, που είχα πάει και κάναμε το χρώμα, το οποίο είχε βγει καταπληκτικό. Σήμερα βέβαια, το πρωί, ήμουνα εδώ στο κομμωτήριο που πάω στη Χίο, και δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά εδώ στη Χίο πάω στο Mods Hair στην χώρα, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το είχα δοκιμάσει μια φορά πέρυσι το καλοκαίρι που είχα μείνει αρκετό καιρό εδώ και χρειάστηκε να κάνω τη ρίζα μου και είχα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, οπότε με το που ήρθα εδώ ήξερα που θα πάω, με το που μετακομίσαμε και βασικά πήγα για να κάνω μια θεραπεία και ζήτησα και από τα κορίτσια να μου κάνουν αφέλειες, μιας και το σκεφτόμουν και το ξανασκεφτόμουν. Έλεγα να το αφήσω για πιο μετά, τύπου τέλη Αυγούστου, αρχέ Σεπτέμβρη, τύπου να υποδεχτώ το φθινόπωρο. Αλλά μου καρφώθηκε. Και άμα κάτι μου καρφωθεί, δεν μπορώ να περιμένω. Ήθελα να με δω κάπως διαφορετική. Και σε αυτό το βιντεάκι σκέφτηκα, γιατί ξέρω ότι περιμένετε από μένα έτσι, κάτι πιο περιποιημένο, κάτι πιο summer, κάτι τέλος πάντων διαφορετικό από τα προηγούμενα, επειδή έχω και τα αντίστοιχα μηνύματα. Σκέφτηκα αυτές τις μέρες, παρότι έχω άπειρο τρέξιμο, έχω πάρα πολλές δουλειές, είναι πολύ busy περίοδος, αλλά σκέφτηκα ότι σιγά σιγά θα κάνω το σπίτι μου πιο summer. Είναι αυτό που λέμε, θα το κάνουμε καλοκαιρινό. Με την καλή έννοια όμως. Θα κάνω λοιπόν μια summer edition, δεν θα κάνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλω κάθε γωνιά του σπιτιού να έχει μια πιο καλοκαιρινή διάθεση. Φοράω, παιδιά, αυτό το φορεματάκι, το οποίο είναι από το Shein και είναι κοντό. Έχω γενικά ρουχαλάκια από το Shein, τα οποία θα σας τα δείξω, θα κάνουμε ένα sneak peek αργότερα. Όπως έχω και πάρα πολύ ωραία κοσμήματα από Λούβμπο, για τα οποία επίσης έχω πολλές ερωτήσεις, θα σας τα δείξω αργότερα. Γιατί τώρα θέλω να ξεκινήσω, σήμερα μάλλον θα ασχοληθώ με τα δύο υπνοδωμάτια, το υπνοδωμάτιό μας και το υπνοδωμάτιο της Ναταλίτσας. Θέλω να φτιάξω λίγο τα σεντονάκια, εδώ θα αλλάξω, της Ναταλίας τα άλλαξα εχθές, είναι καθαρά. Τα δικά μας θα τα αλλάξω τώρα, θέλαν αλλαγή, θέλω να βάλω μια λεπτή κουβερτίτσα, θέλω να τα κάνω πιο απλά, πιο summer, να φτιάξω εδώ λίγο την τουαλετίτσα μου, να οργανώσω λίγο τα κοσματάκια μου, γενικά να μπει μια σειρά σε όλο το σπίτι. Θέλω να φτιάξω το μικρό το μπαλκονάκι που καθόμαστε κυρίως το πρωί όταν ξυπνάμε και παίρνουμε το πρωινό μας, πίνουμε τον καφέ μας και αυτά, και το βράδυ πολλές φορές, αν και το βράδυ καθόμαστε στον μπροστά που έχει περισσότερη δροσιά. Θέλω επίσης να φτιάξω και του κήπου το κομμάτι. Αυτό που σας είχα δείξει πέρυσι, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Πρέπει να το κάνουμε με τον Γιώργο, πρέπει να κουβαλήσουμε τα έπιπλα, γιατί τα μαζέψαμε φυσικά πέρυσι. Και γενικά δεν είναι ωραία να είναι όλο το χειμώνα έξω να χαλάνε. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου σε αυτό το makeover, το summer makeover του σπιτιού, ελπίζοντας έτσι να σας βάλω σε summer mood, να σας βάλω έτσι σε μια διάθεση πιο καλοκαιρινή που ανανεώνουμε έτσι λίγο το χώρο μας με μικρά πράγματα, όχι κάτι το φοβερό. Και αυτό.
Έχουν έρθει και new arrivals στο e-shop. Δεν θα το αφήσω για αργότερα, θα σας το αναφέρω εδώ. Έχουν έρθει και άλλα Green Gate, απίστευτα. Κάνατε χαμό με την Isabel Rose. Έχουν έρθει κάποια new arrivals. Τα περισσότερα έχουν εξαντληθεί. Ίσως να έχει μείνει κάτι μέχρι όταν θα ανεβάσω το βίντεο. Είναι πολύ παίζεται αυτό. Αλλά μπείτε να τα δείτε, όπως μπείτε να δείτε και την κατηγορία offers, που έχω βάλει πάρα πολλά προϊόντα από Green Gate και Raindale σε πάρα πολύ καλές εκπτώσεις. Άλλες πιο μικρές, άλλες πιο μεγάλες. Οπότε μην τα χάσετε. Κάντε ένα tour γενικά στο Cozy Place, γιατί θα δείτε ωραία πραγματάκια. Και νιου και παλιά αγαπημένα σε καλύτερες τιμές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ ώρα. Το μεσημεράκι έχω να κάνουμε τα δύο υπνοδωμάτια και θα ρίξετε και μια ματιά στο δωματιάκι της Ναταλίτσας που μου το ζητάτε πολλές. Πάμε! Πραγματικά έχω ξετρελαθεί με τα καινούργια κοσμήματα από Λούβμπο. Το Λούβμπο είναι ένα site του εξωτερικού, σας έχω μιλήσει ξανά γι' αυτό στο παρελθόν. Έχει πάρα πολύ ωραία κοσμήματα, από ασίμι 925 επιχρυσωμένο. Και επί τη ευκαιρία, επειδή με ρωτάτε πολύ συχνά για κάποια κοσμήματα, θα σας πω ότι είναι από Λούβμπο. Αυτά εδώ που φοράω είναι επίσης από Λούβμπο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, ίσως υπάρχουν. Αυτά εδώ. Και τα καινούργια μου δαχτυλίδια, εντάξει, δεν υπάρχουν, είναι φοβερά, και η πεταλούδα.
Ένα κόσμο για το οποίο με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά και είμαι σίγουρη ότι το έχει ακόμη το Λούβμπο, είναι το Pearl Necklace, το κολιεδάκι με περλίτσες που φοράω συνέχεια και με ρωτάτε, νομίζω με ρωτήσατε και στο προηγούμενο βίντεο, θα το βρείτε στα Λούβμπο και είναι και σε πολύ καλή τιμή, είναι fresh water pearls και βραχιολάκι είχα πάρει από εκεί. Καθώς επίσης και αυτό το δαχτυλίδι που φοράω πολύ συχνά. Αυτό είναι και αυτό από Λούβμπο. Γενικά έχουν πάρα πολύ ωραία κοσμήματα. Λούβμπο λοιπόν, Jewels Gallery, και θα σας αφήσω link κάτω στο κουτί περιγραφής και εκπτωτικό κωδικό. Τα κοσμήματα κάνουν γύρω στις 10 μέρες να έρθουν, 10-12 μέρες, κάπου εκεί. Και ό,τι έχω πάρει το φοράω και το ξαναφοράω και δεν έχει πάθει τίποτα. Και αυτό το βραχιολάκι που φοράω συχνά στο χέρι μου είναι από Λούβμπο. Και οι νέες προσθήκες στη συλλογή μου, ουσιαστικά αυτό εδώ που θα το δείτε, που είναι σαν φιωγκάκι ουσιαστικά, είναι αυτό εδώ το δαχτυλίδι, το κολιέ με την πεταλούδα. Αυτά τα φόραγα, τα είχα. Το δαχτυλίδι με την πεταλούδα, το οποίο ανοίγει και κλείνει, δηλαδή βολεύει, γιατί εφαρμόζει σε πάρα πολλά δάχτυλα. Και άλλο ένα ζευγάρι σκουλερίκια που διάλεξα είναι αυτά, τα οποία μου κάνανε πολύ vintage και ανυπομονώ να τα φορέσω. Βλέπετε. Είμαι και το κεντράρι όμως. Ορίστε. Δεν είναι υπέροχο. Βλέπετε και μπορείτε να το φορέσετε όπως θέλετε. Έχει πέρλα. Γενικά πέρλα και χρυσός με ξετρελαίνουν στα κοσμήματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και θα το βάλω έτσι λίγο να το δούμε σαν αυτή. Βλέπετε τι όμορφο που είναι. Και το φοράς όπως θες και έτσι το φοράς και έτσι. Και σου δίνουν μαζί, μισό λεπτό να ανοίξω και το άλλο, και σου δίνουν μαζί και το πανάκι για να γυαλίσεις τα κοσμήματα, αυτό το silver polishing cloth, έχω και άλλα, αυτό εδώ. Και αυτά ήθελα να σας τα δείξω γιατί πραγματικά είναι πανέμορφα και ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τα χρυσά κοσμήματα. Όχι απαραίτητα χρυσά χρυσά, μπορεί να είναι και ασήμι επιχρυσωμένα, μου αρέσει πολύ το χρυσό χρώμα και μου αρέσει πολύ και η πέρλα, πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θεωρώ τόσο κλασική την πέρλα. Μου άρεσε από πολύ μικρή η πέρλα, από πολύ μικρή, όταν δεν ήταν και η ηλικία μου να τη φοράω και τη φόραγα, γιατί έτσι κάνω. Μπορώ να πω ότι μικρή ντυνόμουν πιο μεγαλίστηκα από την ηλικία μου και τώρα ίσως ντύνομαι πιο νεανικά, δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια, δεν ασχολούμαι με αυτό, ντύνομαι όπως μου αρέσει, δεν ενοχλώ κανέναν, ξέρετε. Αυτά λοιπόν, θα αφήσω τα link κάτω στο κουτί περιγραφής και θα πάω γρήγορα να τακτοποιήσω τα κοσμηματάκια μου εδώ, γιατί θέλω να το έχω και αυτό τώρα για το καλοκαίρι να διευκολυνθώ. Να βάλω εδώ τα κοσμήματά μου, σας το είχα δείξει, αυτό ήταν από Τίμου και δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Στην Αθήνα είχα πάρει τη μικρή μπιζουτιερίτσα από Τίμου, τα οποία έχουν μπερδευτεί, έχουν γίνει λίγο ανακατεμένα. Θα φτιάξω λοιπόν τα κοσμήματά μου για να τα βρίσκω εύκολα τώρα για το καλοκαίρι. Γενικά, ο σκοπός του βίντεο είναι να κάνω κάποιες γωνιές στο σπίτι και να το τακτοποιήσω, να το φέρω βόλτα που λένε και να υπάρχει μία διευκόλυνση σε κάθε γωνιά. Εδώ π.χ. θέλησα να κάνω το δικό μου έτσι night routine, κάπως έτσι, όταν θέλω να τα κάνω όλα, όταν θέλω να κάνω 2-3 πράγματα. Τα έχω όλα εδώ μαζεμένα για όταν θελήσω να ασχοληθώ ένα βράδυ περισσότερο με το skincare. Έχω και την τηλεόραση εδώ, έχουμε εδώ τηλεόραση, μπορώ να βάλω Netflix, μπορώ να χαζεψώ ό,τι θέλω και να κάνω ένα night routine έτσι εδώ χαλαρά. Και ήθελα να το κάνω αυτό εδώ και νομίζω ότι θα φτιάξω λίγο την τουαλετίτσα, θα τακτοποιήσω και τα κοσμήματα και θα πάμε πηγόντως στο δωμάτιο της Ναταλίτσας, γιατί έχω και άγχος. Μην βγει το βίντεο δίωρο που μου είπατε ότι αφού το πάω σταδιακά, μάλλον το επόμενο θα είναι δίωρο λέτε και θα πάρετε και popcorn.
για να το δείτε, γιατί θα είναι ταινία. Και δεν θέλω να γίνει αυτό, γιατί αν γίνει αυτό σημαίνει ότι θα κοπιάσω και πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ. Και το ότι θα κοπιάσω είναι δεδομένο, καταλάβατε. Οπότε σας αφήνω, θα σας αφήσω link κάτω στο κουτί περιγραφής, είπαμε, από κοσμήματα. Θα σας κάνω και ένα sneak peek στα ρούχα από Shein που διάλεξα, γιατί έχω διαλέξει πάρα πολύ ωραία φορεματάκια, τα οποία κάποια είναι από Simple Retro, που ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ σαν brand, και που τα έχω πάρει όμως από το Shein, γιατί θα σας δείξω και Simple Retro από τη Simple Retro, που πολλές φορές έχει μεγαλύτερη γκάμα, αλλά πολλές φορές έχει και κάποια, ξέρω εγώ, φορέματα το Shein που δεν έχει, που δεν είναι διαθέσιμα στο official site. Ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Εγώ που τα βρίσκω τα παίρνω, γιατί τα αγαπώ. Και θα σας κάνω και ένα sneak peek εκεί. Και πάμε, γιατί θα ξημερώσουμε και θα γίνει τεράστιο το βίντεο. Πάμε. While the spring's still here, they don't make haste 'cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer.
λοιπόν το υπνοδωμάτιο με όμορφα καθαρά σεντόνια. Να σας πω την αλήθεια, τόσο καιρό ήθελα να τα βάλω αυτά, είναι καινούρια. Τα είχα πάρει για την άνοιξη, αλλά τελικά είναι και spring summer ούτως ή άλλως συγκεκριμένα. Τα εγκαινίασα τώρα, αν το πιστεύετε. Σας έδειξα έτσι και ένα sneak peek των καινούριων φορεμάτων από Shein. Θα σας βάλω link κάτω στο κουτί περιγραφής, θα τα βρείτε όλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει γενικά, έχω πορωθεί με αυτή τη γραμμή των φορεμάτων. Το οποίο είναι στενό πάνω, τυραντέ, το οποίο είναι δροσερό και ανοίγει κάτω. Είναι αρκετά ωραίο για καλοκαίρι. Η ίδια γραμμή είναι και αυτό με τα λεμόνια. Το οποίο μπορεί να το έχετε δει στο Instagram μέχρι να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Αγαπημένα έτσι summer φορεματάκια από αυτά που μου αρέσουν, με τα γιακαδάκια και αυτά από Simple Retro. Αυτά τα οποία έτσι έχουν ένα πολύ ωραίο και καλοκαιρινό δροσερό ύφασμα. Επίσης, μαζί με αυτό το κοντό πήρα και αυτό, γιατί θεώρησα ότι χρειάζομαι και κάνα κοντό φορεματάκι, γιατί η ζέστη, παιδιά, είναι ανυπόφορη. Και αυτό για πιο romantic καταστάσεις. Και μαζί θα είδατε και τις καινούργιες μου εσπαντρίγες. Αυτές εδώ. Αυτές. Έχω μία τρέλα με τις εσπαντρίγες. Αυτές μου άρεσαν γιατί είναι έτσι τύπου κροσέ. Οπότε σκέφτηκα ότι θα είναι μια καλή προσθήκη στη ντουλάπα μου. Οπότε θα σας αφήσω τα link κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να τα τσεκάρετε. Και θα πάω στο δωμάτιο της Ναταλίτσας. Στο δωμάτιο της Ναταλίτσας θέλω να κάνω πιο πολύ μία τακτοποίηση, να της βάλω και το κουβερλί της και να σας το δείξω έτσι και λιγάκι. Δεν είναι κάτι το φοβερά διαφορετικό από το προηγούμενο δωμάτιό της. Είναι γεμάτο παιχνίδια, γιατί όσο περνάει ο καιρός τα παιχνίδια πληθαίνουν, παρότι προσπαθούμε γενικά να κάνουμε και ανακατατάξεις, να πετάμε σπασμένα παιχνιδάκια, να δίνουμε παιχνίδια με τα οποία δεν παίζουμε. Αλλά όπως και να έρχονται τα γενέθλια, οι γιορτές και μαζεύουμε δώρα, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τον περίγυρο, συγγενείς και τέτοια. Πάμε λοιπόν στο δωμάτιο της Ναταλίτσας για τακτοποίηση και ίσως έτσι κάνω κανένα δυο πινελίτσες πιο summer. Thank you.
Να και το δωμάτιο της Ναταλίτσας, εντωμεταξύ ντύθηκα σορτή, τυχαίο σας το υπόσχομαι. Απλά το είχα εύκαιρο αυτό το φόρεμα, γιατί το είχα φορέσει άλλη μία φορά. Το άλλο ένιωσα ότι το φόραγα αρκετή ώρα, γιατί εντωμεταξύ πέρασε αρκετή ώρα για να ξεκινήσω το δωμάτιο της Ναταλίας από εκεί που σας άφησα. Είπα ότι θα πάω, αλλά περάσαν 2 ώρες στο μεσοδιάστημα. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας αρέσει το δωμάτιο. Ο λόγος κιόλας που δεν σας το είχα δείξει πιο πριν, γιατί μου το ζητάγατε πάρα πολύ το δωμάτιο της Ναταλίας, είναι επειδή ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάποια μεγάλη αλλαγή. Η μόνη αλλαγή που έγινε είναι ότι της πήραμε μεγαλύτερο στρώμα, της πήραμε 1,20 στρώμα, γιατί της είχαμε 1,10 και αυτό το κρεβάτι παίρνει μέχρι 1,20. Είναι βέβαια τα σεντόνια όλα τσίτα, δηλαδή έχω ένα πρόβλημα με τα σεντόνια, πρέπει να κατευθυνθώ προς τα διπλά σιγά σιγά, τα μονά δεν κάνουν. Τέλος πάντων, όπως είδατε, το δωμάτιο είναι γεμάτο παιχνίδια. Σε περίπτωση που μου πείτε ότι έχει πάρα πολλά πράγματα, το γνωρίζω. Αλλά παιδιά, είναι παιδικό δωμάτιο. Εντάξει. Και δεν είναι δικιά μου επιλογή. Η Ναταλία έχει επιλέξει πού θα μπουν τα παιχνίδια της. Έχω κάνει εγώ μερικές αλλαγούλες, αλλά δεν τις δέχεται εύκολα γενικά. Αν κολλήσει με κάτι, δεν αφήνει κανέναν. Οπότε, της πήραξα εγώ τώρα κανά 2 πραγματάκια, ελπίζω να της αρέσουν. Αλλά γενικά έτσι τα βάζει, αυτή είναι η θέση των παιχνιδιών και δεν μπορώ εγώ να την αλλάξω. Είναι 6 χρονών η Ναταλία πια, παιδιά. Δεν είναι όπως στην αρχή που μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω. Και επειδή θυμάμαι και όταν είχα δείξει το δωμάτιο της Ναταλίας με τα νέα έπιπλα, αυτά τα έπιπλα που της είχαμε πάρει, τα οποία έπιπλα είναι πολύ ποιοτικά και της τα πήραμε με τη λογική να αντέξουν πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτό το κρεβάτι η Ναταλία μπορεί να το έχει μέχρι 18 χρονών άνετα. Αυτό το κρεβάτι είναι ονειρεμένο, άσε που έχει έναν αποθηκευτικό χώρο τεράστιο, τον οποίο τον έχω φυσκάρει φυσικά. Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Τέλος πάντων, οπότε αυτή ήταν η λογική μου, δεν της έχω βάλει γραφιάκι. Θα ξεκινήσει η Ναταλία πρώτη δημοτικού του χρόνου, με το καλό. Να μην συζητήσω πόσο συγκινημένη και αγχωμένη είμαι γι' αυτό. Αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι προς το παρόν. Χαίρομαι που το παιδί μου μεγαλώνει, συγκινούμε. Πραγματικά δεν το πιστεύω βασικά, αλλά αγχώνομαι κιόλας. Αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του, παιδιά. Τώρα είναι καλοκαιράκι, σιγά σιγά. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι δεν χρειάζεται να τις πάρουμε από τώρα γραφείο, γιατί εγώ ουσιαστικά τι έκανα. Έφερα τη σιρταριέρα μου από την Αθήνα. Τη σιρταριέρα μου την έχω στο δωμάτιο της Ναταλίας. Δηλαδή μέσα στα σιρτάρια έχει κυρίως δικά μου πράγματα. Πάνω έχω παιχνίδια της Ναταλίας που ακουμπάνε. Οπότε είναι ένας χώρος πολύ σημαντικός και είπα, αν μπορώ να βγάλω 1 χρόνο, 2 χρόνια και να τη χρησιμοποιήσω και να της πάρω γραφιάκι λίγο πιο μετά, θα μου είναι κέρδος. Γιατί σκέφτηκα μετά ότι επειδή θα είναι και μικρούλα, δεν είναι ότι θα πεις πήγαινε στο δωμάτιό σου να διαβάσεις μόνη σου. Θέλω να πω, έχουμε 3ο υπνοδωμάτιο, γενικά το σπίτι έχει 3 υπνοδωμάτια. Έχουμε 3ο δωμάτιο με γραφεία, το γραφείο του Γιώργου και απέναντι ακριβώς είναι το γραφείο Craft Station, δεν το έχω Craft Station πια, αλλά έχω γραφείο, άσχετα που εγώ δεν κάθομαι, γιατί μου αρέσει να κάθομαι στην τραπεζαρία με τον υπολογιστή μου. Αλλά είναι τεράστιο το γραφείο μου, έχει γραφείο ο Γιώργος, έχουμε και την τραπεζαρία, έχουμε τόσα τραπέζια και σκέφτηκα ότι είναι υπερβολή να τρέξω εγώ να της πάρω γραφείο επειδή θα πάει πρώτη δημοτική. Άμα με ρωτάτε, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ένα σεκρετέρ. Ένα ωραίο μεγάλο σεκρετέρ, όχι από τα πολύ μικρά, να τις έβρισκα κάποια στιγμή. Αλλά θα δούμε. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε και το Summer Basket. Δεν είναι ακριβώς summer basket, γιατί έχει ουσιαστικά βιβλία και έτσι λίγες δραστηριότητες. Τις έβαλα και 2-3 έτσι παιχνιδάκια, τα είχαμε πάρει κάποια. Όπως για παράδειγμα αυτό, τους μαρκαδόρους, είναι και κάποια καινούρια που δεν τα έχει δει και θα χαρεί όταν τα δει. Αλλά πολλά πράγματα από αυτά τα είχε ήδη. Τις πήρα δραστηριότητες να ξεκινήσουμε και θα κάνουμε αυτό και ίσως πάρουμε κι άλλο μετά. Τις πήρα ζωγραφική, που της αρέσει πάρα πολύ. Και κάποια έτσι αγαπημένα βιβλία τα οποία πιστεύω ότι ταιριάζουν τώρα στο καλοκαίρι. Δεν έχουμε πάρα πολλά καλοκαιρινά βιβλία. Αγαπημένα η Λέμαργη Φάλαινα και ο Θαλασσογιατρός από Τριβιζά, παιδιά, είναι υπέροχη σειρά παραμυθιών. Όλα του Τριβιζά,
τα προτείνω οπωσδήποτε. Η Ναταλία τα αγαπάει πραγματικά, τα ξέρει απ' έξω. Πρόσφατα της πήρα τα δύο τελευταία γιατί δεν τα είχε. Είχε όλα τα άλλα, αλλά τη φάλαινα, τη λέμε φάλαινα και το θαλασσογιατρό, τα ξέρει απ' έξω. Οπότε τα διαβάζουμε πάρα πολύ συχνά. Τώρα δεν ξέρω, το φως δεν είναι πάρα πολύ καλό βέβαια, γιατί είναι απόγευμα. Αλλά το πρωί έχει περισσότερο φως από εδώ. Οι κουρτίνες της είναι σε ένα φυστική χρώμα. Είναι έτσι πάλι δαντελένιες, αλλά είναι στο mint το χρώμα. Θα τα αφήσω κάτω τα μαλλιά. Είναι στο mint το χρώμα που ταιριάζει πάρα πολύ με το χρώμα της. Όπως καταλάβατε, και μια ακόμη αλλαγή που έγινε στο δωμάτιο είναι ότι αλλάξαμε το χρώμα. Θέλαμε να φύγουμε λίγο από το ροζ, για αλλαγή να πάμε στο μεντί, φυστική, κάπως έτσι να το πούμε. Και αυτά. Μπορεί κάποια στιγμή να της αλλάξω κάδρο, έβαλα τα ίδια. Ίσως κάποια στιγμή γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά στην παρούσα φάση το δωμάτιο θα μείνει κάπως έτσι. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε και αυτός ο χώρος, να πήρατε έτσι ιδέες να φτιάξετε κι εσείς τα δικά σας summer baskets για τα παιδάκια σας. Αυτά τα γυαλιά τα έχετε δει, τα έχω πάρει και να τα φοράω και εγώ και η Ναταλία. Είναι ό,τι πιο καλοκαιρινό πίνα πρετρό υπάρχει. Έχουν πολύ πλάκα, η Ναταλία τρελαίνεται. Τα έχουμε και σε κόκκινο τα συγκεκριμένα. Αύριο ή μεθαύριο, θα δω ανάλογα με το χρόνο που θα έχω στη διάθεσή μου, θα ασχοληθώ με σαλόνι τραπεζαρία, κουζίνα, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν θα τα κάνω όλα μαζί, γιατί θέλω να κάνω και μικρές πινελιές στο μπαλκονάκι στην κουζίνα, στο βορεινό μας.